Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φορολογικό νομοσχέδιο έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια. Μεταξύ αυτών που ακούμε είναι και η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Δεν γνωρίζει κανείς τι θα γίνει και στα νησιά μας επισήμως από την 1η του Ιούλη. Με βάση τα ισχύοντα θα πρέπει να χάσουμε τους μειωμένους συντελεστές. Ποια είναι η δική σας η άποψη για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται με τη συνεχή αύξηση της φορολογίας, ακόμη και στα καύσιμα, συζητείτε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε, έχω μία πάγια άποψη που την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές, η οποία λέει ότι η αύξηση της φορολογίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση μέσα στην κρίση. Όταν θέλεις να συλλέξεις φορολογικά έσοδα, φροντίζεις οι φορολογικοί σου συντελεστές να είναι εφικτοί για το φορολογούμενο προκειμένου να μπορέσει να τους πληρώσει. Η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει, πιστεύω, φτάσει σε ένα υπερβολικό όριο όπου δεν μπορούν πλέον, δεν είναι θέμα θέλησης, να χρηματοδοτήσουν άλλο τα λάθη των ελληνικών κυβερνήσεων και το πρόβλημα στα έσοδα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Το να βρίσκουμε λύση στο να κλείνουμε τις μαύρες τρύπες που κάθε φορά που δημιουργούνται από κάθε αξιολόγηση φορολογώντας τα συνήθη υποζύγια που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις που μπορούμε, τους έχουμε καταγεγραμμένους προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημά μας, δεν είναι λύση. Γιατί λέω δεν είναι λύση? Επιστημονικά έχουν γίνει πολλές μελέτες και έχει βρεθεί ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κατά μία μονάδα, όπως αυτή που φημολογείται τώρα, όπου το ΦΠΑ θα πάει από 23% στο 24%, οδηγεί σε μείωση των εισόδων κατά τουλάχιστον 3 μονάδες. Άρα δεν είναι λύση στο πρόβλημα η αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Λύση στο πρόβλημα είναι η εποπτεία, οι μηχανισμοί συλλογής, να ψάξεις να βρεις αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα φορολογικά, έτσι πολλά, χρωστάνε, γιατί δεν τα δίνουνε, γιατί δεν τα δώσανε τότε, πόσο μάλλον τώρα, και να προσπαθήσεις να συλλέξεις από τους μεγάλους φορολογικά έσοδα και όχι από τους μικρούς με τον εύκολο τρόπο. Άρα καταλήγουμε πάλι σε μια εύκολη λύση που έχω την αίσθηση ότι είναι παντελώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Στα νησιά μας, επειδή ακόμη δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί τι ακριβώς θα γίνει με τους μειωμένους συντελεστές, σε περίπτωση που καταργηθεί το συγκεκριμένο ευνοϊκό καθεστώς, τι θα ακολουθήσει? Κοιτάξτε, τι μπορεί να ακολουθήσει? Στα νησιά του Αιγαίου πάντα υπήρχε ένας φορολογικός συντελεστής ευνοϊκότερος. Και υπήρχε ευνοϊκότερος φορολογικός συντελεστής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, λόγω της νησιωτικότητας και την απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα. Δηλαδή, μικρότερος ΦΠΑ με στόχο να μην επιβαρύνονται τόσο πολύ οι μεταφορές των προϊόντων εδώ. Δηλαδή είχε σαφή στόχευση. Αυτό είπαμε ότι θα το διατηρήσουμε. Έχω όμως την αίσθηση ότι στο βωμό της προσπάθειας να βρουν επιπλέον έσοδα, ότι θα απολέσουμε και αυτό το προνόμιο. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά τα οποία ακούγονται υπό τη μορφή σεναρίων, ότι μπορεί λόγω προσφυγικού η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνενέσει και να μην εφαρμοστεί τελικά το μέτρο για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θεωρείτε ότι έχουν μια βάση? Εύχομαι και ελπίζω, όχι απλά έχουν βάση, θεωρώ ότι ειδικά τα 4 νησιά που έχουν επιβαρυνθεί λόγω του προσφυγικού, η Κος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Σάμος, θα πρέπει να βοηθηθούν. Αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη βοήθεια, αλλά είναι τουλάχιστον το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα νησιά. Είναι το μήνυμο που μπορεί να κάνουν για να βοηθήσουν τους κατοίκους αυτών των νησιών, των ακριτικών νησιών, να στηρίξουν την τοπική οικονομία. Και μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο τουριστική, όπου η αύξηση του ΦΠΑ θα τεινάξει και το τουριστικό προϊόν στον αέρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όχι επιπόλαιες και βιαστικές λύσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται στο γόνατο.